Και άμα οι επόπτες παίζουν 50-50, όταν ανεβαίνει ψηλά, μπορεί να είναι ο Ρέτσος και ο Βούκοβιτς και ο Στιέλα, όπως το λένε, πιο γρήγοροι από τον Ντακώστα και Ποτία. Αλλά αν έχεις Ρωμάο Φόε στους μεγάλους χώρους, θα έχεις προβλήματα και εκεί. Μη σου πω, Ρωμάο πιο καλά βγήκε σαν στόπερ στο πρώτο παιχνίδι, παρά σαν χαφ στο δεύτερο παιχνίδι. Λοιπόν, 9.55 κενό, μήνυμα 54.340. Αναλύω τι είπαμε. Είπαμε ότι πάρει να πιάσουν το πισινό του Σαββίδη με το Βιερίνια. Είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ θέλει 4, 5, 6, 8 για να καλύψει τα ανώτα του στον άξονα, να έχει ταχύτητα καλύτερη ανασταλτικά στον άξονα και να μπορεί να καλύψει τον Ενρίκε, τον Μπίζεσβαρ, τον Τζάλμα και τον Μακ, οι οποίοι ανασταλτικά είναι μέτρη, να μπορέσει να καλύψει με μεγάλη ποιότητα σε ταχύτητα ανασταλτικά αυτούς τους παίκτες και δεν έχει ανάγκη κανένα Βιερίνια ο ΠΑΟΚ με Ενρίκε, Μακ στις πλευρές για να πάρει το Βιερίνια και να αφήσει γυμνό τον ΠΑΟΚ και ανοιχτό πίσω. Αυτή είναι η δική μου τοποθέτηση. Η τοποθέτηση μου για τον Κουλούρη είναι τους Νταμπάνα, λεφτά δεν θα πάρεις και πολλοί σου είναι που ακούγεσαι που παίζεις τον ΠΑΟΚ και πολλοί σου είναι καλό παιδί, καλός αθλητής, καλή ζωή ο Κουλούρης, αλλά μέχρι εκεί. Και ο Πέλκας του κάτσετε στην πολυθρόνα, να είναι χαμηλή πολυθρόνα για να πατάει κάτω κι αυτός. Λοιπόν, σαν τον Μπουγάτσα και τον Χατζινάκο τον Ανεψιό και να του πούνε, άκου μάγκα, τα 700 και τα 800 που θέλεις δεν μπορεί να τα πάρεις. Γιατί τα τεχνικά σου χαρακτηριστικά είναι βελτιωμένα σε μυϊκή δύναμη, χτυπήματα της μπάλας, καλύτερα χτυπήματα κτλ. Είσαι καλό στον γκολ. Φορ μόνο σου δεν μπορείς να παίξεις γιατί σωματικά προσόντα δεν έχεις. Μπορεί να παίξεις σαν δεύτερος, αλλά εγώ για να βγάλω από σένα ζουμάκι και ψωμάκι πρέπει να αλλάξω το σύστημα της ομάδος μου. Και για να αλλάξω εγώ το σύστημα της ομάδος μου για σένα είναι μπελάς. Εξτρέμ δεν μπορεί να παίξεις. Στοιχεία δεκαριού δεν έχεις. Φορ εννιάρι μόνο σου δεν μπορείς να παίξεις. Παίζεις 3-5-2 δεύτερο φορ, 4-4-2 δεύτερο φορ, 4-4-2 ρόμβο δεύτερο φορ. Και είσαι καλό στα τελειώματα, έχεις πολύ ωραία τελειώματα. Άρα τα 800 θα γίνουν 400. Μα 400 θέλεις, δεν θέλεις, φύγε. Θα σε πάρει Ολυμπιακός, θα σε δώσει 1 εκατομμύριο Ολυμπιακός. 400 δεν σου δίνω παραπάνω. Εντάξει μπαμπά, έτσι θα κάνετε. Μπαμπά, άντε μπράβο, μπαμπά. Ήρθα, άρεσε πια στον πισινό, παπά. Όχι. Θα έχεις ποδοσφαιρική άποψη, τοποθέτηση και άστα Instagram. Σε κάνω εγώ φροντιστήριο. Αν με δίνεις 500 ευρώ την εβδομάδα, θα σε κάνω φροντιστήριο πάνω στην μπάλα. Σε κάνω αετό εγώ. Αν σε στείλει ο Σαββίδης σε μένα 2 χρόνια, 2,5, αν με δώσει εκεί με τις αρκούδες εκεί το φάκελο με τα λεφτά, θα σε μάθω μπάλα. Γίνεις παράγοντας. 25-28 χρονών, στα 35 θα πάρω εγώ σύνταξη και θα σε 40, που θα έχεις μάθει μπαλάρα. Σε πάω εγώ τώρα με τον Βιερίνια, τον Κουτσολιάκο, σε φτιάξω εγώ Κουτσολιάκο. Με δώσε εμένα την Ελένη Ανουσάκη 1,5 εκατομμύριο και 1 εκατομμύριο την Βόλμπουργκ. Με πιάσει τον πισινό εμένα ο Κουτσολιάκος, ο Μάγκας. Σε καμία των περιπτώσεων. Σε καμία των περιπτώσεων, Κουτσολιάκο, Μάγκα. Αν κάνεις τον Κουλούρη συμβόλαιο και τον Μπέλκα. 1 εκατομμύριο. Τι να φτάρε, γιατρό, βαδιά, γιατρό πόσα παίρνει εκεί στο Θεαγένιο. Ψώνει τους ανθρώπους εκεί πέρα. Χωρίς γάζες, χωρίς αυτά, πάρω Πέλκας 800, δεν μπορώ να τριπλάρει την κόρη μου, βάλω εγώ την Ευγένεια, παίρνα την αρέα το πω, ένας μένα, μία μένας, παίρνα την. Πού αν την περάσεις, τράβηξε ένα τάκλι, πού αν την περάσεις. Θες 800, τι είναι τα 800 ρε, και η άλλη πλατιπόδα ο Κουλούρης, έτσι είναι τα 500 και τα που τα πήρε και ο Κλάους, 700 χιλιάρκα και έχει ανοίξει το στόμα σαν τον αόματος. Και ένα βλέμμα εκεί θα αρέσει και 10 φιάλες σου ή σχέση είναι. Δεν με έχει και η κάμερα να με πάρει. Έχει βγάλει και τη γλώσσα, κοιτάει τον ουρανό. Και λέει ξανθιά, λέει πλήττω λέει. Δηλαδή έχει κόμμενο τον Κλάους και δεν πλήττει και πλήττει στην Τούμπα αυτή. Άλλη ανομαλάρα αυτή. Άλλη ανομαλάρα αυτή. Δεν πλήττει με τον Κλάους σύντροφο να κάθεται έτσι. 2 ώρες στην καρέκλα και πέπληξε στην Τούμπα.